Οι Τούρκοι προσπαθούν να μάθουν τα μυστικά του Ραφάλ μέσω του Κατάρ. Η αεροπορία του Κατάρ διαθέτει Ραφάλ και οι Τούρκοι έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες από συνεκπαίδευση τουρκικών F-16 με καταριανά Ραφάλ. Όπως γνωρίζουμε, σε κάθε διθέσιο Ραφάλ μαζί με τον πιλότο από το Κατάρ, ο συγκυβερνήτης θα είναι Τούρκος. Πριν το τέλος του έτους, τα πρώτα 6 Ραφάλ θα φτάσουν στη χώρα μας και μαζί με τα Μιράζ θα είναι στη γαλλική φωλιά αεροσκαφών της Τανάγρας. Φόβος των Τούρκων είναι το κύριο όπλο των Ραφάλ, ο πύραυλος Μέτεωρ που έχει βεληνικές 100 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι τα τουρκικά F-16 δεν θα μπορούν να εξιμητήσουν στο Αιγαίο, αφού η απόσταση Αθήνα-Σμύρνης σε ευθεία είναι μόλις 305 χιλιόμετρα. Μια απόσταση που καλύπτεται σε απίστευτα μικροχρονικό διάστημα, αφού το Ραφάλ αναπτύσσει ταχύτητες έως 1389 χιλιόμετρων την ώρα και το F-16 2400 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ήδη οι Τούρκοι έχουν καταλάβει ότι με το αμερικάνικο εμπάρκο ο στόλος του F-16 δεν έχει χρόνο επιβίωσης πάνω από 5 χρόνια και έτσι στρέφονται σε μη επανδρωμένα σκάφη. Σε προηγούμενο μας βίντεο έχουμε αναφερθεί στα νέα τουρκικά μη επανδρωμένα που βρίσκονται ακόμη σε φάση σχεδιασμού. Εάν σας άρεσε το βίντεο και οι πληροφορίες του, απλά πατήστε εγγραφή και like. Έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε.